Τσαλίκογλου επισκέφθηκε την πρώτη βιοτεχνική και γεωργική έκθεση Κοζάνης. Ο Υπουργός επισκέφθηκε όλα τα περίπτερα και τους εκθεσιακούς χώρους. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Πλητηρίου Κοζάνης, ο κ. Καπλάνογλου, χαιρετίζει τον Υπουργό. Έχουμε καλωσορίσει ήδη και στην συνήθεια του κ. Υπουργό. Το καλωσορίζουμε και για τον άλλο κόσμο εδώ. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή που μας έκανε να έρθει σήμερα στην έκθεσή μας. Είναι μεγάλη τιμή γιατί μια προσπάθεια που ξεκινά στην επαρχία για πρώτη φορά να παρίσταται ένας υπουργός. Η ευχαρίστηση είναι διπλή γιατί ένας από τους βασικούς συντελεστάς της δημιουργίας αυτής της έκθεσης είναι ο κύριος Υπουργός. Όταν έκανε την επίσκεψη πριν από 15 μέρες, τον αναλύσαμε το πρόβλημα και πρόθυμα μας συμπαραστάθηκε. Ο μισός προϋπολογισμός της δαπάνης για αυτή, όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε, είναι από το Υπουργείο Εμπορίου που ήρθε μέσα σε 3 μέρες από την επίσκεψη του κυρίου Υπουργού. Κύριε Υπουργέ, στην έκθεσή μας που είδατε υπάρχουν γύρω στις 54 επιχειρήσεις. Λέω γύρω γιατί μας ερχόταν μέχρι σήμερα εκθέτες και έτσι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προσθέσεις. Από αυτές οι 41 με 42 είναι βιοτεχνίες, μικρές βιοτεχνίες οι περισσότερες. Είναι ζήτημα αν είναι μόνο μία ή δύο με 30 άτομα, οι υπόλοιπες αποσχολούν από ένα άτομο τον ίδιο μέχρι 5. Και έξω από το χώρο αυτό υπάρχουν οι επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν γεωρικά μηχανήματα, όλη τη σειρά των γεωρικών μηχανημάτων. Και επίσης από ό,τι είδατε υπάρχουν 9 υπηρεσίες. Οι γεωργικές εκθέσεις υπήρχαν πάντοτε στην περιοχή. Ήταν μια αξιόλογη προσπάθεια των συναδέλφων γεωπόνων, οι οποίοι εμείς πιστεύουμε ότι δεν έφτανε μόνο αυτό, οι πίνακες, τα προγράμματα κτλ., αλλά χρειαζόταν η πρακτική γνώση δίπλα. Τοποθετήσαμε δίπλα τα γεωργικά μηχανήματα και έτσι δημιουργήσαμε μια καινούργια έκθεση που να έχει γεωργία και βιοτεχνία. Η αιτία που κάναμε την έκθεση είναι από αυτά που είχαμε πει και στο επιμελητήριο, το πρόβλημα της περιοχής με τη δημιουργία των εργοστασίων, τα οποία εκμεταλλεύονται τον υπόγειο πλούτο. Δυστυχώς με αυτή υπάρχει ένας ανταγωνισμός, όλο το εργατικό δυναμικό κατευθύνεται προς τα εκεί, η βιοτεχνία μας πέφτει, η γεωργία χάνει κάθε μέρα χωράφια και έτσι κάτι έπρεπε να την κάνουμε να τη βοηθήσουμε. Δημιουργήσαμε αυτή την έκθεση, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να την επαναλάβουμε και του χρόνου. Βεβαίως από ό,τι φαίνεται, ενώ ότι πριν από 20 μέρες είχαμε 29 συμμετοχές, φτάσαμε στις 54, του χρόνου θα έχουμε καμιά 200 και ο χώρος είναι πολύ μικρός. Στα εγγένεια που κάναμε, είπαμε για την περίπτωση να μεταφέρουμε την έκθεση δίπλα στο σταθμό ερεύνης. Βεβαίως δεν είναι θέμα δικό σας, αλλά παρακαλέσουμε όταν το θέσουμε το θέμα προς τα κάτω να μας βοηθήσετε. Σας ευχαριστούμε και πάλι και σας παρακαλώ να πείτε τις εντυπώσεις σας. Με μεγάλη ευχαρίστηση βρίσκομαι σήμερα εδώ στην έκθεση αυτή, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι ο λαός του νομού Κοζάνης θα γνωρίσει την εσωτερική του αγορά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο στη χώρα μας. Δεν γνωρίζουμε τις δυνατότητες τις παραγωγικές μας και τις εμπορικές. Και οι εκθέσεις αυτού του τύπου προσφέρουν σε αυτό το τομέα πάρα πολλά. Σήμερα και αύριο και αυτές τις μέρες θα λειτουργήσει η έκθεση. Δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους του νομού Κοζάνης να γνωρίσουν τι παράγεται στο νομό τους και να μην τρέχουν σε ξένες αγορές, να τονώσουν την οικονομία του τόπου τους. Ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστώ.